Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Καλή χρονιά Πάρη. Χρόνια πολλά. Ωρε φίλε. Αλλάξαμε. Είμαστε ένα χρόνο podcast. Ναι, είμαστε στο δεύτερο χρόνο του podcast πλέον. Όχι, εντάξει. Έβαλες παπιόν στο ρεβεγιόν. Εννοείται ότι έβαλα παπιόν στο ρεβεγιόν. Ήμουν σίγουρος. Κοίτα, είναι μία φορά το χρόνο που φοράω παπιόν. Είναι όπως η μία φορά που πηγαίνω για κούρεμα και μου βάζει ζελέ στα μαλλιά ο κρέας. Είναι. Οπουδήποτε δεν είναι ζελέ. Δεν με πετυχαίνει όταν κουρεύομαι, μάλλον. Για τώρα. Όλα καλά, φίλε. Δεν ξέρω, ξεκουράστηκα. Πέρασα καλά. Διάβασα χαζομάρες. Ήτανε... Και εγώ, ξύμισα 11.30 σήμερα. Ωρε φίλε. Τέλειο. Λοιπόν, άκου τώρα, τι με ταλαιπωρεί. Έχεις θεματάρα. Ναι, μέρες τώρα. Πριν σε ταλαιπωρήσει, μήπως έχουμε κανένα φοβερό νέο. Λοιπόν, έχουμε upcoming Docker workshop δωρεάν στο YouTube. Online, το οποίο θα βγαίνουν βιντεάκια κάθε περίπου 2 εβδομάδες. Ναι, με πρώτο επόμενη εβδομάδα. Hopefully. Όχι σίγουρα. Όχι hopefully, σίγουρα δεν δέχομαι. Έχει γυριστεί ήδη καταρχάς. Είναι θέμα post-processing. Έτσι. Θα είναι καταπληκτικό. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τον Docker θα είναι πλέον διαθέσιμα όλα online. Θα βάλουμε και linkάκι κάτω, θα παίξει. Για πλάκα βάζουμε link κάτω. Τέλεια. Ό,τι λέμε μπαίνει link κάτω. Ωραία. Τέλεια. Μπόμπα. Οπότε τώρα πες μου τι σε απασχολεί, γιατί από πέρσι μου λες τέτοιο. Τι σε απασχολεί κάτι και εγώ. Δεν ξέρω, με έχει κρατήσει σε αγωνία. Ναι, άκου τι θέλω να πούμε. Θέλω να μιλήσουμε για ασφάλεια και security. Μ' αρέσει, γουστάρω. Τέλεια. Ωραία, εγώ νομίζω ότι είναι από τα πιο παρεξηγημένα θέματα γενικά. Τέλεια. Όλο αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό ο κόσμος πιστεύει ότι αυξάνουμε την ασφάλεια ενός συστήματος, το θωρακίζουμε όταν κάνουμε τη ζωή αυτή που το χρησιμοποιούν είναι πιο δύσκολη. Μα ναι, είναι security through obscurity, όπως λένε και στο χωριό μου. Ναι, είναι και αυτό και γενικά βλέπω ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι όσα περισσότερα βήματα υπάρχουν για να φτάσουμε κάπου είναι σαν να έχουμε τόσες περισσότερες πόρτες ασφαλείας. Ενώ πολλές φορές, άμα δεν το κάνουμε αυτό σωστά, που τις περισσότερες φορές αυτό το πράγμα δεν γίνεται σωστά και δεν γίνεται σωστά γιατί δεν το κάνουμε για συγκεκριμένους λόγους, μπορεί να ανοίγει κιόλας πόρτες σε κάποιον χωρίς να το ξέρει. Εγώ θα σου πω για ένα βήμα πίσω. Θεωρώ ότι βασικά το βασικότερο κενό ασφαλείας που υπάρχει ποιοι είναι οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα. Πάντα. Δηλαδή, και στα πάντα. Είναι το κλασικό. Δηλαδή, μπορεί να έχει την πιο ασφαλή εφαρμογή και άμα ο Πάρης μπορεί να διαγράψει τη βάση και κάποιος πάρει τα δεδομένα, τα credentials που του πάρει, μπαίνει στη βάση και διαγράφει τη βάση. Ξεκάθαρα. Πολύ καλό σύστημα. Συγγνώμη για την παρένθεση, όχι μόνο στα πληροφοριακά συστήματα, αλλά γενικά τα κενά ασφαλείας είναι οι άνθρωποι. Και στα αεροπλάνα. Όσες φορές γίνεται κάτι κακό, τις περισσότερες είναι ανθρώπινο σφάλμα όλο αυτό. Δεν είναι ότι ποτέ σταμάτησε να λειτουργεί το αεροπλάνο. Αυτό νομίζω είναι από τα πιο σπάνια. Τέλος πάντων, ας μην πάμε στο μακάβριο. Ας πέσει κανένα σερβερ καλύτερα, κανένα δεδομένο. Οπότε αυτό που έχω δει πάρα πολλές φορές και. Αντιτίθεται. Συνεχίζει βασικά αυτό που λες εσύ, είναι ότι βάζοντας πολλά ουσιαστικά βήματα και διαδικασίες στο πώς κάποιος έχει πρόσβαση σε ένα σερβερ, στον κώδικα ή κάπου αλλού, πρακτικά τι κάνεις, καταφέρεις απλά να αναγκάζεις ανθρώπους να γράφουν τους κωδικούς τους σε πράγματα που δεν πρέπει ή να κάνουν διαδικασίες ώστε να διευκολύνουν τη ζωή τους και ουσιαστικά η διαδικασία που κάνουν για να ευκολύνουν τη δικιά τους καθημερινότητα είναι ένα κενό ασφαλείας. Ναι. Οπότε. Άκου Λοιπόν, τώρα όπως μου το είπες, άκου ποιο μου έφερε στο μυαλό, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί καν πριν. Θέλω γνώμη για αλλαγή password κάθε 3-6 μήνες ή οτιδήποτε. Είναι το χειρότερό μου. Καταρχάς, αυτό νομίζω ότι είναι κενό ασφαλείας. Όχι κενό ασφαλείας, νομίζω ότι είναι κακό για την ασφάλεια το να αλλάζεις password τόσο συχνά. Κάπου είχα διαβάσει ένα άρθρο, δεν έχω. Θα το ψάξω. Θα σου πω: το μόνο καλό που βρίσκω σε αυτό είναι ότι το password που βάζεις δεύτερη φορά αναγκαστικά δεν είναι το password που βάζεις παντού. Γιατί ένα κλασικό πρόβλημα τι είναι, πάω εγώ στο andoniskalipedis.com, το οποίο είναι ένα φανταστικό ανασφαλές site. Ναι. Λέω: δεν με νοιάζει εδώ, θα βάλω τον κωδικό μου, τον κωδικό που χρησιμοποιώ γενικά σε άλλα sites. Okay. Αυτό το site έχει πολύ χαλιά ασφάλεια. Okay. Μπαίνουν στη βάση του site αυτού. Ναι. Βρίσκουν τον κωδικό μου και τον χρησιμοποιούν στο Facebook μου. Okay. Άρα ξαφνικά έχουν πάρει το Facebook μου. Okay. Γιατί είναι πολύ συνηθισμένο είναι αυτό. Άρα αναγκάζω στον άλλον να αλλάζει συχνά τον κωδικό του. Πρακτικά, άμα είσαι τυχερός, τον βγάζεις από τους στάνταρ κωδικούς που χρησιμοποιεί. Αλλά όχι, δεν είναι. Δηλαδή είναι... Λοιπόν, γενικά θέλω να πω το εξής. Εγώ σίγουρα, ο Αντώνης θεωρώ λιγότερο από μένα, αλλά εγώ σίγουρα περισσότερο δεν. Είμαστε άτομα τα οποία ασχολούνται με την ασφάλεια. Μας απασχολεί η ασφάλεια, αλλά δεν είμαστε νομίζω security engineers ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν είμαστε security engineers, αλλά θεωρώ ότι κάθε μηχανικός πρέπει να έχει βασικές γνώσεις ασφάλειας. Αυτό που θέλω να πω που πιστεύω ότι Και οι δύο μας ξέρουμε, που αρκετός κόσμος αγνοεί, είναι ότι ξέρουμε ότι δεν είμαστε security engineers. Έχει πάρα πολύ σημασία. Και ότι είναι πολλοί κόσμος ο οποίος λέει: α, ωραία, θέλω να ασχοληθώ με την ασφάλεια. Και αρχίζω και κάνω αυτά τα περίεργα που λέγαμε στην αρχή. Που θέλω να καταλήξω, ένα από τα βασικά, επειδή έχει τύχει να μιλήσω με άτομα τα οποία ασχολούνται με το θέμα της ασφάλειας, ένα από τα βασικά που έχω μάθει από εκείνους είναι ότι κάθε μέτρο που παίρνεις πρέπει να έχει. Πώς το λένε, threat case, threat. Όχι attack vector. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σενάριο, τέλος πάντων, πάνω στο οποίο εσύ θέλεις να απαντήσεις. Δηλαδή, σωστά. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη επίθεση στο μυαλό σου, στην οποία εσύ θέλεις να έχεις μια συγκεκριμένη άμυνα. Χοντρά-χοντρά, όπως και στις πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, όταν πας που ξέρεις, είσαι μαυροζωνάτος σκληρός. Και εσύ είσαι μαυροζωνάτος. Δεν είμαι. Σεβασμός. Θα γίνει όμως. Σεβασμός, respect. Όπως και στις πολεμικές τέχνες, δεν πάνε και σου λένε ξεκίνα και κάνε έτσι και θα γλιτώσεις κάποιες. Μάθε κολοτούμπες. Ναι. Έχεις μια απάντηση στην ουσία στο κάθε τι. Αν δεν ξέρουμε, αν απλά κόβουμε προσβάσεις επειδή λέμε α, θα μπει κόσμος άμα δεν κόψω την πρόσβαση και δεν ξέρεις πώς μπορεί να γίνει αυτό, είναι θέμα. Οπότε, για να έρθω σε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, το να αλλάζουμε password τακτικά είναι μια απάντηση σε κάποιο σενάριο επίθεσης ή το κάνουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την παρενέργεια που είπες και ο άλλος να έχει password που δεν έχει χρησιμοποιήσει αλλού? Εγώ δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω, ούτε νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ενδεχομένως κάποια σκέψη που θα μπορούσα να κάνω τώρα και χωρίς να το έχω σκεφτεί βαθιά είναι ότι σου λέει ο άλλος ότι άμα αλλάζεις συχνά τον κωδικό σου, αναγκαστικά θα έχεις έναν κωδικό που δεν χρησιμοποιείς συχνά. Αλλά θα μπορείς να έχεις το 123 και το 321 και να πηγαίνεις από τον ένα στον άλλον και να πας στο τέτοιο. Οπότε μετά σου λέει ο άλλος: α, θα κρατάω τους τρεις τελευταίους κωδικούς και μετά δεν θα το κάνω. Οπότε πάω στο 123, 456, 789 και μετά πάλι από την αρχή. Και μετά λέει: α, θα πάω τους 6 κωδικούς τελευταίους που τους κρατάω. Και στο τέλος έχει κρατήσει όλο το ιστορικό με τους κωδικούς και δεν θα πρέπει να τους ξαναχρησιμοποιήσεις. Οπότε γενικά δεν βρίσκω πολύ νόημα, να σου πω την αλήθεια. Okay. Password manager. Password manager θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις χθες. Είναι ο πιο απλός τρόπος να είσαι ασφαλής αυτή τη στιγμή είναι να έχεις ένα password manager. Τι είναι ο password manager? Ο password manager είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται τους κωδικούς σου και μπορεί, άμα θέλεις, να σου παράγει έναν τυχαίο κωδικό κάθε φορά που πας να μπεις σε ένα site. Άρα λοιπόν, πάω εγώ να κάνω sign up στο awesomeparis.com ή στο dojo.tuhog.codes για παράδειγμα. Και ουσιαστικά στο το site πάω και λέω: ξέρεις τι, δεν θέλω να βάλω ένα κωδικό που εγώ θα θυμάμαι. Θα βάλω ένα κωδικό που θα θυμάται ένα πρόγραμμα. Άρα αυτός ο κωδικός θα είναι πολύ τυχαίος. Και άρα είναι πιο δύσκολο για κάποιον επιτιθέμενο να ουσιαστικά να πάει και να χακάρει το site αυτό και να βρει τον κωδικό μου. Δηλαδή είναι φοβερό άμα πας και δεις τα νούμερα του τι θα πει να βάλω 3 χαρακτήρες ή να βάλω 6 και από τους 6 χαρακτήρες να βάλω και νούμερα ή να βάλω και κεφαλαία και να βάλω και ουσιαστικά σύμβολα. Ναι. Δηλαδή κάθε φορά που βάζεις ένα χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικά αυξάνεται πάρα πολύ εκθετικά η πολυπλοκότητα που χρειάζεται κάποιος να σπάσει τον κωδικό αυτό. Και πάντα εννοείται μιλάμε για κωδικούς και το να σπάσει ένα κωδικό σε ένα site. Γιατί άμα κάποιος πάρει τη βάση στο site είναι πιο εύκολο να βρει τον κωδικό σου, έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, άμα έχω βάλω εγώ ένα GPU και πω στο GPU αυτό δοκίμασε όλους τους κωδικούς του πλανήτη σε αυτό το τέτοιο, μπορεί να μου πάρει 4-5 μέρες για να βρω τον κωδικό σου. Όμως αυτό δεν θα είναι πάλι πολύ χρήσιμο άμα χρησιμοποιώ διαφορετικούς κωδικούς από site σε site. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχω διαφορετικούς κωδικούς σε κάθε site. Άρα, password manager απαραίτητος, γιατί με βοηθάει να έχω διαφορετικούς κωδικούς χωρίς το εγκέφαλό μου να έχει. Μας πιάνει κιόλας ο password manager, αυτά τα κρατάει κατά βάση τοπικά στον υπολογιστή σου. Σίγουρα βασικά, τέλος πάντων, αλλά αυτά είναι όλα κρυπτογραφημένα. Έχεις συνήθως ένα master password. Πού το θυμάσαι. Το οποίο το θυμάσαι και πρέπει να το θυμάσαι. Είναι σαν το κωδικό μου στο χρηματοκιβώτιο. Ξέρω που μπορεί να έχει σπίτι στο γραφείο, δεν ξέρω εγώ πού, οτιδήποτε. Το οποίο πιάνει διαφορά εκεί. Τι γλιτώνεις εσύ εκεί πέρα. Τότε δεν χρειάζεται να θυμάσαι κωδικούς και είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, εγώ πλέον απλά παίζω password manager για μένα παντού. Πέραν αυτού, είναι το ότι αν κάποιος πάρει τον κωδικό σου από ένα site. Δεν μπαίνει αλλού. Ναι. Μα νομίζω το πιο συνηθισμένο τρόπο χακαρίσματος, να το πω έτσι, στα sites είναι πάω εγώ, κλέβω τον κωδικό από ένα site. Αυτό το site έχει κάνει και αυτό με τη σειρά του δεύτερο σφάλμα, έχει αποθηκεύσει τον κωδικό στη βάση. Με τρόπο που χακάρεται. Να το συζητήσουμε σε λίγο πώς γίνεται αυτό ή πώς δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Παίρνω εγώ λοιπόν τον κωδικό από εκεί πέρα. Ο κωδικός αυτός, ναι, μεν πάει το site, σου λέει: εγώ σου ακύρωσα τον κωδικό. Άρα εγώ δεν μπορώ να ξαναμπω στο ίδιο site με τον ίδιο κωδικό. Ναι. Αλλά άμα εγώ χρησιμοποιώ τον ίδιο κωδικό σε 10 sites. Ξαφνικά πάω και χρησιμοποιώ τον κωδικό κάπου αλλού. Άρα, μια άλλη υπηρεσία που χρησιμοποιούν πολλοί password managers είναι ότι σου λένε ότι ξέρεις τι, το email σου και ο κωδικός σου που υπήρχε στο site, ξέρω εγώ, iwaspwned.com. Ναι. Βρέθηκε, επειδή κάποιος πήρε τη βάση αυτή. Οπότε σου λέει ότι άμα χρησιμοποιείς αυτόν τον κωδικό κάπου αλλού, πήγαινε άλλαξέ τον. Πολύ δυνατό site αυτό. Θα μπει κάτω στο description. Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο site. Have I Been Pwned, νομίζω. Θα το βρούμε βασικά, θα το βάλουμε κάτω. Αλλά υπάρχει ένα site που σου λέει, βάζεις το email σου και σου λέει, ξέρεις τι, αυτό το email ήταν μέρος ενός breach, δηλαδή ενός κενού ασφαλείας που βρέθηκε σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το site. Και για κάθε κενό ασφαλεία σου λέει και ποια passwords ουσιαστικά, μάλλον τι πληροφορίες κλάπηκαν από εκεί. Σε πόσα site έχει ποουναριστεί το email σου? Πολλά. Δηλαδή είναι καμιά πενταριά, δεκαριά. Εμένα ξέρω ότι το εταιρικό νομίζω είναι σε μια 4, δεν είναι πάρα πολλά. Στο προσωπικό έχει γίνει χαμός, δηλαδή ήταν και στη Sony το Bridge. Στο PlayStation. Μπράβο, πριν χρόνια αυτό. Λοιπόν, και αυτά είναι τα γνωστά Bridges, έτσι. Ναι, αυτά είναι τα γνωστά. Και μπορεί να είναι και άλλα τα οποία μπορεί να μην ξέρεις. Νομίζω και το Firefox έχει άλλη μια υπηρεσία. Ναι. Λέγεται Firefox Secure ή Firefox. Θα το βρούμε και αυτό να το πούμε. Ναι. Αλλά γενικά είναι πολύ σημαντικό. Βασικά το πιο σημαντικό από όλα είναι καλύτερα να έχεις έναν πιο απλό κωδικό και σε κάθε site να έχεις διαφορετικό κωδικό. Ναι. Μετά να έχεις ένα μεγάλο κωδικό και μετά να έχεις ένα κωδικό με πολύπλοκα γράμματα, νούμερα και τέτοια. Ναι. Δηλαδή νομίζω με τη σειρά αυτή θα πήγαινα. Έχεις επαφή με μια ομάδα η οποία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, να βρω βελά, νομίζω ζώρικο. Αλλά τέλος πάντων μου είχε πει αυτή η ομάδα ότι στον οργανισμό για τον οποίο δουλεύανε, τους είχαν πει να μην χρησιμοποιούν password manager γιατί θεωρούνταν ότι ήταν κενά ασφαλείας και πρέπει τα password να τα έχουν κλειδωμένα στο σιρτάρι, σε χαρτί. Καλό. Άρα ουσιαστικά λέω ότι η ασφάλεια ηλεκτρονική της εταιρείας μου εξαρτάται από την φυσική ασφάλεια της εταιρείας μου. Δηλαδή, αν κάποιος μπει μέσα στην εταιρεία, κλέψει το σιρτάρι μου, πήρε όλους τους κωδικούς μου. Ναι, ήταν αυτό. Καλό. Καλά, εντάξει, τώρα. Ωραία, νομίζω ότι αυτό μπορώ να το πω, αλλά ο πατέρας μου δούλευε σε μια πολυεθνική. Ναι. Σε αυτή την πολυεθνική, λοιπόν, είχαν κωδικούς ασφαλείας που ουσιαστικά είχε κωδικό που κλείδωνε το δίσκο. Και μετά έχεις κωδικό που έμπαινε στα Windows. Ωραία, άρα ουσιαστικά έχεις δύο κωδικούς. Έναν που κρυπτογραφούσε στο δίσκο και έναν που έμπαινε στα Windows. Και, δηλαδή, ουσιαστικά, άμα εγώ έπαιρνα το σκληρό δίσκο του πατέρα μου, τον έκλεβα για παράδειγμα, δεν μπορούσα να δω τα στοιχεία τα οποία είχε μέσα. Και τι έκανε ο πατέρας μου? Είχε δύο post-it notes, ένα για τον κάθε κωδικό, πάνω στον υπολογιστή. Το οποίο είναι αυτό που θα κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ούτε γνώσεις ασφαλείας, ούτε είναι και πιο μεγάλος άνθρωπος. Δηλαδή, εντάξει, ο πατέρας μου δεν έχει υπολογιστεί από το δημοτικό που είχα εγώ. Φίλε, εμένα ο πατέρας μου χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένες σημειώσεις στο κινητό. Το είδα χθες. Το κάνει όμως γιατί ουσιαστικά του έδωσαν αυτόν τον τρόπο με έναν πάρα πολύ φιλικό στο χρήστη. Δηλαδή, σου λέει, έχει υποθέτω το iPhone ο πατέρας σου. Άρα του λέει, θα κοιτάξει το iPhone και με το βιομετρικό ξεκλείδωμα της Apple θα μπορέσει να πάρεις πρόσβαση στους κωδικούς σου. Πρώτα όμως το ανοίξεις, πρέπει να βάλεις τον κωδικό και το βιομετρικό είναι μετά. Είναι σαν το... Ναι, δεν λέω ότι το βιομετρικό. Προφανώς δεν πάει η ήρδα του ματιού να κρυπτογραφείς τον κωδικό, αλλά πρέπει να έχεις κάποιο. Με μια ευκολία. Ναι. Γιατί είναι δύσκολη η ασφάλεια. Όσο κάνεις την ασφάλεια δύσκολη στον άλλον, τόσο πιο πιθανό είναι να τον αναγκάσεις να δημιουργήσεις κοινά ασφαλείας. Πάντως. Αν. Ξαναπες το, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Όχι. Όσο πιο δύσκολο κάνεις τη ζωή του άλλου με την ασφάλεια, τόσο πιο εύκολο είναι να δημιουργήσεις και την ασφαλεία. Είναι πολύ απλό. Ναι. Δηλαδή, αυτά είναι tagline. Αντώνης Καλπέτης, θα πει τέτοιο. Απόφθεγμα. Ναι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, το άλλο το οποίο είχα δει εγώ και είναι καλό, και μετά φύγουμε λίγο από τα passwords, γιατί έχω και κάτι άλλο που θέλω να πούμε. Πάνω στην ασφάλεια όμως. Είναι το εξής. Ότι αν πρέπει, είχα δει κάπου. Και αυτό θα το βρω και θα μπει στην τέτοια, ότι αν θέλεις να έχεις passwords τα οποία είναι ασφαλή και τα οποία θυμάσαι εύκολα, είναι καλό να κάνεις προτάσεις οι οποίες δεν βγάζουν νόημα. Ναι. Του στυλ, μαγείρευσα το μικρόφωνο σε 2 καναπέδες, το 2 ξέρω νούμερο, χθες το πουκάμισο. Ναι. Και ό,τι να είναι, κάτι που δεν μπορεί με επίθεση λεξικού εύκολα να βγει, αρκετές λέξεις, μακρύ, 32 χαρακτήρες πλάς, και που δεν βγάζει κανένα νόημα. Και εσύ μπορεί να το θυμηθείς, μια βλακία είναι, εντάξει. Σωστά, γιατί ουσιαστικά εκεί πέρα τι έχεις μεν. Πρακτικά εκεί πέρα τι έχεις 5 χαρακτήρες. 5 λέξεις δηλαδή ουσιαστικά. Άρα σε ένα λεξικό που έχει, ξέρω εγώ, εκατομμύρια, χιλιάδες λέξεις, δεν ξέρω. Τώρα... Όχι, είναι πολλές χιλιάδες. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις. Άρα φαντάσου είναι σαν να μπορούσε να βάλεις κωδικό με εκατοντάδες χιλιάδες γράμματα. Ναι, μεν είναι 5 χαρακτήρες, Άρα, αλλά τα γράμματα, το λεξιλόγιο σου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Γιατί έχει σημασία, γι' αυτό ουσιαστικά η επιθέση είναι μέγεθος και μετά λεξιλόγιο. Mm. Δηλαδή, άμα στο λεξιλόγιο μου είναι μόνο χαρακτήρες μικρά ελληνικά ή αγγλικά τέλος πάντων, τότε έχω 26 χαρακτήρες. Άμα βάλω και κεφαλαία, έχω 52. Ναι. 52. Άμα βάλω και νούμερα, έχω 62. Άμα βάλω και χαρακτήρες περίεργους, έχω. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το λεξιλόγιο, ναι, ουσιαστικά μεγαλώνω τις πιθανότητες τις οποίες. Μειώνω τις πιθανότητες, ναι, μεγαλώνω τον παρονομαστή στην ουσία. Ναι. Ακριβώς, ναι, γιατί ουσιαστικά τι είναι, είναι παραγωγικό, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, τι είναι το. Μέχασες. Είναι, άμα έχω ρε παιδί μου 6 χαρακτήρες κωδικό, ναι, είναι 66 επί 66 οι πιθανότητες που μπορώ. Σωστά. Όχι πιθανά, οι πιθανοί κωδικοί μπορώ, ναι, να φτιάξω. Πριν φύγουμε από τους κωδικούς, το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο παίζει είναι το two-factor authentication. Μπράβο. Όταν γίνεται σωστά όμως. Οπότε τι σημαίνει αυτό, τι είναι το two-factor authentication. Two-factor authentication σημαίνει ότι εγώ χρειάζομαι δύο πράγματα για να αποδείξω ότι είμαι εγώ και να κάνω login σε ένα site. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι χρειάζομαι ένα κωδικό και χρειάζομαι και κάτι άλλο. Το κάτι άλλο συνήθως τι είναι, είναι ένας κωδικός ο οποίος ανανεώνεται με την ώρα. Άρα, ανά κάποια δευτερόλεπτα παράγεται ένας καινούργιος κωδικός από μια μήτρα που είναι κοινή στη συσκευή μου, στο κινητό μου για παράδειγμα, και στο σερβερ της τράπεζας, του site. Η μήτρα είναι κάποιο του software. Σωστά, είναι κάποιο πρόγραμμα. Η μήτρα είναι ένας αρχικός κωδικός. Και ουσιαστικά η μήτρα μαζί με την ώρα που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, ουσιαστικά δημιουργούν έναν τρίτο κωδικό που ισχύει για αυτά τα δευτερόλεπτα που μπορώ να το χρησιμοποιήσω εγώ. Άρα, το ότι αυτή τη στιγμή είναι, ξέρω εγώ, Πέμπτη, 6 ώρα το απόγευμα, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Okay. Σε συνδυασμό με το ότι η μήτρα μου είναι το 1, 2, 3 για παράδειγμα, ναι, και γνωρίζοντας τη μήτρα και η συσκευή μου και το site, το εξωτερικό, μπορεί να παράξει ένα κωδικό που για αυτή τη χρονική στιγμή ισχύει. Άμα και μπορώ να επαληθεύσω εγώ ότι αυτός ο κωδικός ισχύει σε αυτό το, ναι, χρονικό παράθυρο. Σωστά. Ωραία. Άρα, δηλαδή, άμα εγώ κλέψω εδώ για παράδειγμα, έστω ότι εσύ πας να βάλεις να μπει στην τράπεζά σου. Ναι. Και εγώ κάθομαι από πάνω και κοιτάω. Βλέπω τον κωδικό σου. Ωραία. Βλέπω και τη μήτρα. Ναι. Εσύ μπαίνεις στο site, αλλά εγώ μετά από 5 δευτερόλεπτα που θα πάω να μπω και εγώ στο site σαν εσένα για να μεταφέρω χρήματα σε μένα για παράδειγμα, η μήτρα αυτή θα έχει αλλάξει. Okay. Άρα ουσιαστικά εγώ πρέπει να έχω στην κατοχή μου το κινητό και να ξέρω και τον κωδικό. Okay. Άρα σου δίνει ένα έξτρα βήμα ασφαλείας. Αυτό κάνει το κομπιουτεράκι της τράπεζας που κάνω. Αυτό είναι, ναι, το κλασικό που υπήρχε είναι το κομπιουτεράκι της τράπεζας. Ναι. Το οποίο αυτό το είχαν, για παράδειγμα, στην εταιρεία του πατέρα μου που δούλευε ο πατέρας μου, το είχαν κάνει με hardware device, με πράγμα που το κρατούσες. Υπάρχουν εφαρμογές στο κινητό όπως το Google Authenticator. Νομίζω η Apple δεν έχει κάποιο. Έχει. Δεν γνωρίζω. Εγώ Google Authenticator χρησιμοποιώ για όπου είναι. Ναι, αλλά υπάρχει αυτό. Επίσης, το άλλο πολύ κλασικό είναι ότι εγώ έχω πολλές συσκευές Apple. Ναι. Και θέλω ουσιαστικά να κάνω login στο iPad μου. Γιατί το παίρνω τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Βάζω εγώ τον κωδικό μου και με τη μία με ρωτάει στο κινητό μου ή στο Mac μου ή οπουδήποτε αλλού και μου λέει είσαι εσύ σίγουρα αυτός. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ πρέπει να έχω πρόσβαση τη στιγμή που θέλω να κάνω login σε μία άλλη συσκευή η οποία είναι ουσιαστικά verified. Είναι OK να τη χρησιμοποιήσω στην ουσία. Τι λέει το two-factor, υπάρχουν δύο συνισταμένες οι οποίες καταλήγουν ότι εσύ μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτό το σύστημα. Η μία είναι συνήθως το ζεύγος username κωδικός. Και η άλλη είναι η φυσική πρόσβαση σε κάποια συσκευή. Σωστά. Η οποία μπορεί να επαληθεύσει ότι εσύ εκείνη τη στιγμή, συνήθως έτσι πάει, ότι εκείνη τη στιγμή ζητάς πρόσβαση. Σωστά. Οπότε τι σου λέει αυτό, ότι δεν αρκεί κάποιος να κλέψει τον κωδικό σου, πρέπει να αποκτήσει και φυσική πρόσβαση σε κάτι. Είτε αυτό είναι μια δεύτερη συσκευή Apple, είτε αυτό είναι το κομπιουτεράκι της τράπεζας για να κάνεις την πληρωμή, είτε είναι ο Google Authenticator και πάει λέγοντας. Άρα με αυτόν τον τρόπο. Απαραίτητο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό γιατί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο που δεν έχει ένα κινητό στην τσέπη του σήμερα. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει το κινητό σου. Άμα το κινητό σου για παράδειγμα σπάσει, χαλάσει, συνήθως αυτές οι υπηρεσίες κρατάνε και ένα κινητό τηλέφωνο και στέλνουν SMS. Ναι. Το οποίο δεν είναι ασφαλές. Αλλά εντάξει. Το SMS. Κοίταξε και πάλι, πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτό. Όμως πρέπει να έχει πρόσβαση σε SIM card, δηλαδή πρέπει να μπει σε πολύ μεγάλη διαδικασία κάποιο επιτιθέμενο για να μπορέσει να πάρει πρόσβαση σε ένα. Δηλαδή θες να αυξήσει τον κόπο κάποιου να σε χακάρει. Ναι. Προφανώς άμα μου πει. Αντώνη, χακάρεται αυτό. Θα σου πω μάλλον ναι. Η ερώτηση είναι, αξίζει να χακαριστεί αυτό? Ναι. Εκεί είναι το σημαντικό. Δεύτερη ατάκα. Αντώνης Καλπέτς, τσιτάτο, έχει φύγει quote. Ναι, δηλαδή πρέπει ουσιαστικά το κόστος κάποιου να σε χακάρει να είναι ασύμφορο σε σχέση με αυτό που θα πάρει από σένα. Ναι. Όπως είπα πριν, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να μπω σε ένα site και παρότι μπορεί να έχει πολύ καλή ασφάλεια το site αυτό, να έχει αποθηκεύσει σωστά τους κωδικούς στη βάση που Θα ήθελα να το συζητήσουμε και αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις στο μυαλό σου σαν θέμα. Αλλά ό,τι και αν κάνεις, εγώ μπορώ να βρω κάποια στιγμή στον χρόνο τον κωδικό σου. Άμα πάρω τη βάση για παράδειγμα του site. Ναι, αξίζει εγώ να, να μπω σε αυτόν τον κόπο για σένα. Ξέρεις τι είναι μαρτύριο σε αυτό? Να είσαι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ή ο χύψη Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ναι, γιατί όλοι πάντα θέλουν... αξίζει τον κόπο. Άμα έχει καλή ασφάλεια, για παράδειγμα, εγώ έχω διαφορετικό κώδικο σε κάθε site που μπαίνω. Όχι, δεν θα αξίζει τον κόπο. Όχι. Εννοώ ότι. Ρε παιδί μου, εντάξει, ενώ είσαι κάποιο ο οποίο είναι ένα billionaire τύπο. Ναι, οκ. Okay. Ρε φίλε, πάντα αξίζει τον κόπο. Είσαι ένα πολιτικό, ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Θα δοκιμάσει ο άλλο. Θα δοκιμάσει ο άλλο να σου κλέψει. Εκεί είναι που όντως πρέπει να κάνεις κάτι τόσο ασύμφορο που αν είσαι από τους πιο σημαντικούς από άποψη δεδομένων, κατάλαβες, δεν έχω κάποιο σημαντικούς, αλλά από άποψη δεδομένων, να είστε από τα πιο σημαντικά δεδομένα στον κόσμο, στην κατοχή σου, τότε πρέπει να το κάνεις εντελώς ασύμφορο. Κάπου είχα ακούσει του στυλ ότι θεωρείται ασφαλές, πραγματικά ασφαλές κάτι, όταν με τα σημερινά πιο γρήγορα μέσα θέλεις τη μισή ηλικία του σύμπαντος για να αποκρυπτογραφήσεις κάτι. Νομίζω τότε πραγματικά λες αυτό το πράγμα ξέχνατο. Απλά νομίζω υπάρχουν ακόμα και στους πιο δυνατούς αλγόριθμους πλέον έχεις πολύ γρήγορα. Δηλαδή μπορώ να βάλω, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή να πληρώνω στην Amazon 1.000 ευρώ την ώρα και να πάρω GPU τεράστια μηχανήματα και να το δοκιμάσω. Δεν σου λέω, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τους υπολογισμούς γιατί δεν ήξερα το θέμα σήμερα. Ναι, okay. Αλλά υπάρχει τρόπος να υπολογίσεις για κάθε κωδικό πόσο χρόνο θέλει και με τι hardware για να τον αποκρυπτογραφήσεις. Λοιπόν, καλά όλα αυτά. Αυτά λένε. Τώρα συζητάμε για security από την πλευρά του χρήστη. Σωστά. Υπάρχει και το άλλο. Εμείς τι είμαστε? Εταιρείες. Developers πήγα να πω, αλλά εντάξει, εμείς οι δύο εννοούμε. Αλλά ναι, είμαστε εταιρείες, έχει σημασία. Υπάρχει και το πόσο εμείς κάνουμε software το οποίο είναι ασφαλές, ειδικά όταν μιλάμε για άτομα τα οποία δεν είναι security experts. Όπως εμείς. Αλλά σκαμπάζουμε 5 πράγματα. Ούτε εμείς είμαστε security experts. Όχι. Αυτό λέω. Που δεν είναι security experts όπως εμείς, αλλά σκαμπάζουμε 5 πράγματα από κώδικα. Λοιπόν, το πιο απλό το οποίο μπορείς να κάνεις, θεωρώ, και δεν κάνει κανένας. Κανένας, για πες. Σχεδόν κανένας, είναι να ενημερώνεις τις βιβλιοθήκες σου και θα τα χρησιμοποιείς. Ναι. Όλοι βλέπω ότι σκέφτονται, θα βάλω VPN μπροστά από τους servers, θα αλλάξω την πόρτα του SSH. Το οποίο για μένα, παρεπτόντως, με την παρένθεση είναι εντελώς περιττό. Μιλάμε ότι ένας server έχει 65.535 πόρτες. Το να δοκιμάσεις σε ποια ανοίγουν οι συνδέσεις είναι θέμα δευτερολέπτων. Υπάρχουν βέβαια τρόποι να το βελτιώσει λίγο. Δεν θα σου πω. Απλά ένα βρρρ να κάνει support, να δει ποιε ανοίγουν και μετά να δει. Γιατί συνήθως όταν έχει, ρε παιδί μου, βάζει κάποιο firewall, μπλοκάρει η σύνδεση. Να δει ποια δεν μπλοκάρει κάθε 10 δευτερόλεπτα, βάλει το ένα βράδυ να τρέχει και το επόμενο πρωί παίξουμε μπαλίτσα. Ωραία. Ναι, αυτό σημαίνει βέβαια ότι ξέρει ποιο είναι ο server, ξέρει ποιο να μπει οπωσδήποτε μέσα. Ξεκάθαρα. Κυρίως η αλλαγή αυτών των πραγμάτων θα σου πω, γιατί νομίζω ότι βγάζει ένα νόημα. Όχι το VPN. Το VPN ακόμα δεν με έχει πει σε εμένα προσωπικά. Αλλά η αλλαγή της πόρτας SSH για παράδειγμα σε γλιτώνει από τα στάνταρτ σκαναρίσματα. Δηλαδή υπάρχουν μποτάκια, σκανάρουν τους servers, θα βρει ότι έχει ανοιχτή πόρτα SSH και μπορεί μετά να πάει για να ασχοληθεί μαζί σου. Ενώ άμα δεν έχει ανοιχτή πόρτα SSH, δεν θα ασχολούνταν αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει άλλο να έχει κίνητρο για να πάει σε σένα συγκεκριμένα. Δεν θα είναι αυτοματοποιημένο. Ναι, δηλαδή άμα θέλει να μπει όλα σε σένα, η αλλαγή πόρτα SSH 0. Ναι. Άμα ο άλλος δεν θέλει να μπει σε σένα, αλλά σκανάρει, θα σε βρει πιο εύκολα. Πάμε πίσω στα dependencies. Τι θέλω να πω. Σκέφτεται πολλοί κόσμος ότι ωραία, έχω μια web εφαρμογή και θέλω να αποτρέψω έναν hacker να μπει με SSH στο server μου. Ναι. Οπότε θα αλλάξω την πόρτα, θα βάλω ένα VPN μπροστά και. Ο κωδικός μου θα είναι 1-2-3. Όχι, δεν θα κάνω update του WordPress ή το Django ή το οτιδήποτε, ή δεν ασχολούμαι να κοιτάω τακτικά κάθε μήνα και ξεχνάω ότι. Η ορθάνευτη κερκόπορτα που έχω είναι η ίδια μου η web εφαρμογή. Μαζί, λόγω sourcelr, κάποια στιγμή είχαμε δει ένα από τα bugs που είχε το WordPress, το οποίο νομίζω μπορούσες απλά χτυπώντας το WordPress σε ένα URL και με συγκεκριμένα δεδομένα αυτό να ξεκίνησε να κάνει επιθέσεις αλλού. Είναι ουσιαστικά οι κλασικές. Νομίζω το XMLRPC αρχείο είναι κάπως έτσι. Το οποίο πρακτικά νομίζω χρειάζεται στο WordPress για να μπορώ εγώ να κάνω κάποιες διεργασίες. Άρα να κάνω κάποια refresh και κάποια τέτοια, γιατί δεν έχει worker από πίσω να το κάνει το WordPress μόνο του. Άρα πρακτικά με αυτόν τον τρόπο είχαν βρει κάποια κοινό ασφαλείας. Βάραγε στο XMLRPC και το XMLRPC έκανε κάποιο web request στο GitHub ή στην Google ή στο sourcelr. Και άρα ουσιαστικά βρίσκαμε πολλά WordPress sites. Και όλα αυτά επιτίθονταν δωρεάν για εμάς αυτό που θέλαμε να ρίξουμε, ας πούμε. Ναι. Είναι είναι ουσιαστικά το νούμερο ένα. Δηλαδή, και είναι και το νούμερο ένα γιατί όταν χρησιμοποιείς, που καλό να χρησιμοποιείς μια εφαρμογή, ένα framework ή μια υπηρεσία όπως το WordPress, γιατί αυτό σου παρέχει έτοιμα πράγματα ασφαλείας. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για. Το βλέπουν πολύ περισσότερα μάτια από το να το κάνεις μόνος σου, γιατί και αυτό είναι το επόμενο. Σίγουρα θέλω να το πούμε και αυτό. Δεν τα κάνεις μόνος όλα, έτσι. Ναι, ρε. Αλλά αν είσαι WordPress, και αυτό είναι αναγνωρίσιμο, που συνήθως είναι πολύ δύσκολο να κρύψεις όλα τα στοιχεία που το αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα. Τότε ο άλλος, με το που βγει ένα κενό ασφαλείας, τι κάνουν οι άλλοι? Λένε «Α, έχω σκανάρει και έχω βρει 100.000 WordPress sites. Και τώρα θα πάρω ένα μποτάκι το οποίο θα πάει σε τα 100.000 WordPress sites που έχω σκανάρει και έχω βρει ήδη και θα τρέξει το καινούριο vulnerability, ας πούμε, ξέρω, και θα το κάνει expose». Mm-hmm. Άρα εσύ άμα κάνεις ένα μήνα ή μια εβδομάδα, δεν ξέρω κι εγώ, αρκετό χρόνο όμως, όσο περισσότερο τόσο χειρότερο, να κάνεις update το WordPress σου, το Django σου, το οτιδήποτε σου έχει πρόβλημα, guess what? Ναι. Έκπληξη. Ξεκάθαρα. Οπότε είναι τζάμπα, έτσι. Μιλάμε για. Εκτός αν έχεις κάνει περίεργα πράγματα, τα οποία δεν σου επιτρέπουν να κάνεις update, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην κάνεις update. Καλά, δικά πλέον τρόποι υπάρχουν. Dependable και. Ναι, το GitHub αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, πας και του λες Enable security features, δεν θυμάμαι, ένα checkbox είναι. Και σου λέει κάνε update αυτή τη βιβλιοθήκη και κενά ασφαλείας. Πατάς ένα κουμπί, merge, τελείως, άντε γεια. Δηλαδή είναι κρίμα να μην προσέχεις τέτοια πράγματα. Ναι. Απαράδεκτο πλέον, θα έλεγα. Σου λέω, πάντα κρατάω μικρό καλάθι, γιατί σου λέω μπορεί να έχεις κάνει κάτι το οποίο επειδή δεν είχες το χρόνο, δεν είχες οτιδήποτε άλλο. Ουσιαστικά παίζει όχι στο public API μιας βιβλιοθήκης, αλλά στο private API. Ξέρεις γιατί λέω ότι είναι απαράδεκτο αυτό? Γιατί εκεί, τι λέγαμε πριν, ότι πρέπει για κάθε επίθεση να έχεις κάποιο σενάριο. Εκεί υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ασχοληθεί και το έχει κάνει ήδη αυτό. Το έχει κάνει ήδη αυτό. Και εσύ απλά είναι να κάτσεις να βάλεις τον κόπο. Νομίζω ότι δεν δικαιολογείται. Ειδικά άμα έχεις μια ομάδα που δουλεύει πάνω σε αυτό και δεν είσαι. Καλά, εννοείται προφανώς αυτό που πες πριν, άμα δεν μπορείς να κάνεις update για κάποιους τεχνικούς λόγους, ναι, εντάξει. Προσπάθησε όμως, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κάνεις update. Ναι. Δηλαδή. Εκεί κολλάει και κάτι άλλο. Βλέπω κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι ωραία, πάμε να χτίσουμε ένα secure σύστημα και μετά το ξεχνάμε. Ναι, ότι σήμερα είναι secure, δεν θα είναι και αύριο, έτσι. Ναι, κάτι το οποίο σήμερα παίζει μπάλα, αύριο δεν. Δηλαδή. Είναι κάτι που ζει βασικά. Ναι. Το πιο απλό, το OpenSSL 2014, Heartbleed, γεια σας. Ποιος το περίμενε αυτό? Κανείς, δεν νομίζω. Και, δηλαδή, και υπάρχουν πολύ δωρεάν τρόποι να προστατευτείς. Υπάρχει το GitHub το οποίο σου σκανάρει τον κωδικά σου. Υπάρχει Cloudflare η οποία έχει ένα πολύ καλό web application firewall και είναι δωρεάν στο πρώτο πακέτο, μπορείς να τη βάλεις μπροστά και να γλιτώσεις αρκετές επιθέσεις. Υπάρχουν έτοιμα firewalls για WordPress, για Django, για. Δηλαδή. Είναι κρίμα. Μιλάμε τώρα για τα απλά. Δεν μιλάμε να πας να κάνεις audit, security και τα απλά. Προφανώς δεν μιλάμε τώρα ότι άμα κάνεις αυτά τα πράγματα, άμα κάποιος θέλει να σε χακάρει, δεν σε χακάρει. Ναι. Αλλά δηλαδή τα σκαναρίσματα και τα αυτοματοποιημένα μποτάκια πρέπει αυτά να μην μπορούν καν να παίξουν μπάλα. Είναι γνωστά αυτά, έτσι κι αλλιώς. Άμα κάποιος έχει κίνητρο, ναι, θα το κάνει. Εδώ το GitHub είχαν ρίξει, το θυμάσαι που είχαν κάνει αυτοί. Ναι, με τους Κινέζους εκεί πέρα, τι είχαν κάνει. Ναι. Είχαν βάλει, κάπως είχαν κοροϊδέψει το CDN, αυτοί δεν χρησιμοποιούσαν. Εξωτερικό σύστημα τελείως, έτσι. Ναι, και είχαν κάνει και τι γινότανε. Ζήταγε το GitHub το JavaScript που χρειαζόταν για να παίξει. Όχι, οποιοδήποτε. Νομίζω ότι το CDN δεν ήταν του GitHub, ήταν άσχετο. Και ήταν τσακαμάι, νομίζω. Νομίζω ήταν τσακαμάι. Δεν έκανε denial of service ο CDN στο GitHub. Νομίζω η φάση τι ήτανε. Κάποιο κινέζικο CDN. Νομίζω ήτανε του. Όχι Bamboo, πώς λέγεται το. Τι γινόταν εκεί πέρα? Baidu. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ένα CDN. Το CDN τι είναι ουσιαστικά ένα server που αποθηκεύει στατικά αρχεία. Γιατί δεν θέλουμε να βαράει το δικό μας server κάθε φορά. Σκριπτάκια, εικόνες, τέτοια πράγματα. Αυτοί λοιπόν τι είχαν κάνει? Είχαν χακάρει το CDN. Και σε κάθε JavaScript σκριπτάκι το οποίο καλούσε, του λέγε χτύπα το GitHub. Του έδινε και μια εντολή που του έλεγε κάνε ένα request στο GitHub. Πανέξυπνο αυτό. Έκαναν όποιον άνοιγε σελίδα που φόρτωνε κάτι analytics ήταν από το Baidu. Μπράβο, ναι. Αυτός ο browser πήγαινε και χτυπάει το GitHub. Και έκανε πανέξυπνο. Το καλύτερο distributed denial of service. Εσύ, όλος ο κόσμος βάρει το GitHub. Έμπαινες να διαβάσεις νέα και χωρίς να το ξέρεις ο browser σου εκείνη τη στιγμή χτυπούσε το GitHub. Πανέξυπνο. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το γλιτώσει. Το ποτάκι γλίτωσέ το, μωρέ. Αυτό. Και εδώ το GitHub δεν μπορεί να το γλιτώσει. Πόσο μάλλον άμα είσαι εσύ, ο μικρός τυχαίος ανθρωπάκος του κόσμου. Αλλά τα άλλα τα βασικά. Θεωρώ ότι το 2020 πλέον. Αυτό πάμε, καλή χρονιά. Δεν επιτρέπεται να σε χακάρουν με αυτοματοποιημένο τρόπο. Ναι. Για λέγει κάτι, σε έχω τόσο ώρα θέλω να το πεις και. Όχι, εγώ σίγουρα θέλω να πάμε στο πώς αποθηκεύω ένα password στη βάση. Θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Πάμε. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τελειώσει. Όχι, ρε, λέγε. Και όχι, πριν από αυτό, ας πούμε, υπάρχουν κάποια guidelines τα οποία μπορείς να ακολουθείς. Για παράδειγμα, το πώς προστατεύεις από CORS. Από Cross Origin Request Forgery. CSR. Όχι, αυτό είναι το CSRF. Ναι, το CORS είναι Cross. Τέλος πάντων, πώς για παράδειγμα κάποιος που ανοίγει δύο tabs, που το ένα tab είναι το social και το άλλο tab είναι το myhackysite.com. Από το myhackysite.com θα καταφέρει, επειδή έχει τα cookies του browser σου, να χτυπήσει το social και να πάρει στοιχεία για σένα. Okay. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες επιθέσεις που είναι αρκετά γνωστές και μπορεί να τις γλιτώσει. Υπάρχει το OWASP, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγεται. Ναι. Ουσιαστικά έχει μία λίστα από πραγματάκια και σου λέει, ξέρεις τι. Είναι οι 10 πιο σημαντικές επιθέσεις. Να και οι 10 τρόποι που τις γλιτώνεις. Do it. SQL injection. Ναι, δηλαδή. Το ξέρεις. Ήταν αυτό το εστιατόριο στην Ελλάδα. Ποιο? Δεν θα πω, ρε φίλε, όνομα τώρα. Δεν θα τρέχουμε. Εντάξει, ο κόσμος το ξέρει. Ήταν ένα εστιατόριο στην Ελλάδα που είχε ένα site. Δεν είχε food, οπότε παρήγγελνε από το δικό του site. Το οποίο ξεκάθαρα δεν ήταν φτιαγμένο με την ασφάλεια του e-food. Ναι. Γιατί κατά τα ψέματα. Εντάξει, τέλος αυτό δεν είναι διαφημίσεις, αλλά εντάξει, το e-food έχει εξυπηρετήσει τόσες χιλιάδες εστιατόρια. Ναι, είναι αναγκαστικά. Και τόσο πολύ κόσμο. Έχει μια ομάδα βασικά που ασχολείται με αυτό. Ενώ οι άλλοι είχαν πάρει κάποιο contractor, το έκανε, τελείωσε. Ναι, το οποιοδήποτε σουβλατζίδικο δεν θέλει να έχει κακή εμπειρία ο χρήστης του, επειδή. Λοιπόν, οπότε ήταν αυτό το εστιατόριο που είχε κάνει δουλειά του κόλλου και έμπαινε μέσα και το password το αποθήκευε με MD5 ή δεν ξέρω εγώ καν σχεδόν με τίποτα. Του στέλνει ο χακεράς, παιδιά, τα βρήκαμε τα password, κρύφτε τα. Δεν το απαντάνε από το εστιατόριο. Στέλνει δεύτερη φορά, παιδιά, μετά από κάποια εβδομάδα. Λέει: σας έχω πει, τα password έχουν χακαριστεί. Βγάλετε μια ανακοίνωση, βρείτε ένα σωστό αλγόριθμο όπως αυτή και κάντε το. Και μετά τέρμα. Τρίτη φορά βγάζει CSV online, email και μετά είχε password πρώτος χαρακτήρας, τελευταίος μαστεράκια στη μέση. Εγώ τα είδα τα δικά μου εκεί. Ήτανε όντως. Και αυτό ήταν και. Πολύ ηθικός hacker, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε όλος να του πει: παιδιά, βρήκα κενό ασφαλείας, δώστε μου λεφτά, αλλιώς θα σας κάνω ρόμπα. Αυτό σου έδωσε ήδη 3 προειδοποίησεις, να το πω έτσι, ναι. Που σου έλεγε: φίλε, έχεις πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή ήταν. Αυτοί δεν το απαντούσαν καν στα email, μιλάμε τώρα, Εντάξει. Θα σου πω μετά ποιον, εντάξει, άμα το ψάξεις θα το βρεις, δεν είναι τώρα. Άλλο παρόμοιο τέτοια ασφαλείας, εγώ θυμάμαι, επειδή πήγαμε παραγγελιψίες. Έμπαινες, ρε παιδί μου, να παραγγείλεις κάτι άλλο σε site, ρε παιδί μου, της εταιρείας του φαγάδικου, να το πω έτσι, και πήγαινες στο HTML, πήραζες τις τιμές και έστειλε την παραγγελία πίσω με τις τιμές που έχεις πειράξει στο HTML. Ναι, καλά! Έλα, ο γνωστός μας φίλος το είχε κάνει abuse αυτό πάρα πολύ. Δεν δουλεύεις. Έλα, ρε. Πήγαινα εγώ δηλαδή. Πήγαινες εσύ, ρε παιδί μου, και σου λέγει: παραγγελία σας, γεια σας, έχετε παραγγείλει 2 καφέδες. Ο καφές έχει 3,5 ευρώ, σύνολο 7. Και πήγαινε στο 7 και το άλλαζε με το HTML τοπικά και έβαζε και εγώ 5 ευρώ. Και αυτό πήγαινε και έστελνε την τιμή πίσω, λέει: έχω μια παραγγελία και ό,τι παραγγελία έστελνε ο client στο server, το δεχόταν. Αυτό δεν είναι θέμα ασφαλείας, αυτό είναι θέμα βλακείας. Αλλά σου λέω εγώ τώρα. Εντάξει, μπορεί να το πει ασφαλείας. Άμα κάποιο μπορεί να κάνει, ρε παιδί μου, χρεώσεις. Θα μπορούσε να στείλει SQL injection εκεί πέρα. Ναι, το είναι άλλο. Το SQL injection είναι να μπορεί να στείλει κατευθείαν εντολές στη βάση δεδομένων. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά εγώ πάω. Ρίξε τον πίνακα άλλο με τους χρήστες. Username, drop tables. Ρίξε τον πίνακα, γεια σας. Ναι. Αλλά δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορείς να γλιτώσεις, παιδί μου. Εκεί θέλω να καταλήξω εγώ ότι ούτε εγώ ούτε εσύ είμαστε security engineers, ούτε είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούν να προστατεύσουν ενδεχομένως από μια βαρβάτη επίθεση κάποιον. Υπάρχουν 10, 20, 30 πράγματα που μπορείς να κάνεις, τα οποία νομίζω τα περισσότερα τα λέμε και τώρα και τα άλλα. Γενικά υπάρχουν δηλαδή guidelines online, δεν χρειάζεται να το πεις εδώ πέρα. Ακολούθησε αυτά. Ξεκινάμε αυτά. Άμα σε χακάρει ο άλλος, δεν σου λέω ότι δεν θα σε χακάρει ποτέ. It's okay. Κάποιος προσπάθησε αρκετά. Μην τον αφήσει να το κάνει για πλάκα. Ναι. Μην τον αφήσει να το κάνει για πλάκα. Μην τον αφήσει να το κάνει αυτοματοποιημένα, μην κοιμάται. Είναι κρίμα. True. Οπότε, ναι. Επόμενο. Πώς αποθηκεύεις ένα password στη βάση. ξεκινάμε το βασικό. Καλύτερα να αφήσει κάποιον να το κάνει για σένα. Και όταν λέω κάποιον, εννοώ το Django. Για παράδειγμα. Το Django είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε με τον Αντώνη, που φτιάχνουμε τις εφαρμογές μας σε Python. Το οποίο επειδή είναι φτιαγμένο για να φτιάχνεις web εφαρμογές σε Python. Παρεπιπτόντως, νομίζω ότι σε Django είναι το Instagram, ή ξεκίνησε το Instagram. Είναι ακόμα και κάνουν και contribute και τέτοια. Ναι, το Eventbrite είναι τέλος πάντων μεγάλες εφαρμογές σε Django. Το Django, επειδή είναι φτιαγμένο γι' αυτό, διαχειρίζεται όλους τους χρήστες για σένα και το πώς αποθηκεύεται το password. Ή τουλάχιστον σου δίνει guidelines. Μπορεί να το κάνει circumvent προφανώς και να γράψει ό,τι βλακεία. Ναι, αλλά σου δίνει έναν έτοιμο και αρκετά ασφαλή τρόπο, ρε παιδί μου, για να αποθηκεύει. Το WordPress έτσι, δηλαδή δεν είναι. Ενώ οι περισσότερες εφαρμογές αποθηκεύουν passwords μόνες τους. Αλλά αν χρειαστεί να τις αποθηκεύσεις μόνος σου. Ωραία, για την περίπτωση που δεν ήταν ξεκάθαρο. Δεν αποθηκεύεις ποτέ το password. Δεν θες ποτέ να ξέρεις ποιο είναι το password κάποιου χρήστη. Σωστά. Άρα θες? Λοιπόν, δεν πας, το λεγόμενο plain text είναι το. Δεν δικαιολογείται ούτε σε εργασία για το πανεπιστήμιο να το κάνεις αυτό πλέον. Θεωρώ δηλαδή, άμα κάποιος καθηγητής δεν το εξηγήσει αυτό το πράγμα και πει ότι κάνει web εφαρμογές. Ναι. Το πρώτο. Καταρχάς, όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω να πω πώς ξεκινάει όλο αυτό, πώς αποθηκεύεις τον κωδικό σε απλή μορφή. Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω web εφαρμογές, τι έλεγα, θέλω το username και τον κωδικό. Γιατί θέλω να ξέρω ποιο είναι το username του άλλου. Γιατί άμα δεν ξέρω ποιο είναι το username του άλλου, πώς ξέρω να τον αυθεντικοποιήσω, να ξέρω ότι είναι αυτός. Το password, όχι το username. Εσύ στην πραγματικότητα δεν θες να ξέρεις ποιο είναι. Θες να ξέρεις ότι το έβαλες σωστά. Οπότε τι κάνεις. Χρησιμοποιείς αρχικά μια συνάρτηση η οποία από το password μπορώ να βεβαιωθώ ότι αυτό είναι σωστό, αλλά από αυτό που έχω κρατήσει εγώ στη βάση μου δεν μπορώ να πάω πίσω στο password. Άρα ουσιαστικά είναι μια συνάρτηση μιας κατεύθυνσης. Άρα δίνω το password, το κάνω λαμπουρνέζικα, αλλά αυτό κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο βγαίνει με τον ίδιο τρόπο από το password τα λαμπουρνέζικα, αλλά τα λαμπουρνέζικα δεν μπορούν να πάνε πίσω στο password. Και συνήθως χρησιμοποιούμε συναρτήσεις οι οποίες ανεξαρτήτως του πόσο χαρακτηρίζουν το password βγαίνει πάντα το ίδιο μήκος αλαμπουρνέζικων. Συνήθως. Το οποίο μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ναι, αλλά τότε πολλά password βγάζουν το ίδιο αλαμπουρνέζικο. Όχι. Ναι, αλλά οι πιθανότητες είναι τόσο λίγες που. Όχι. Ναι. Και επίσης δεν θέλεις να είναι ένα προς ένα η σχέση password αλαμπουρνέζικου. Δηλαδή δεν θες να μπορεί, άμα όλος ξέρει το αλαμπουρνέζικο, να μπορεί να βρει το password. Ακριβώς. Θες ένα λαμπουρνέζικο να σημαίνει πολλά password. Απλά είναι τόσο πολλές πιθανότητες που δεν υπάρχει περίπτωση με λάθος password. Άρα λοιπόν ξεκινάω. Δεν το αποθηκεύω. Άμα το password είναι 1, 2, 3, δεν το αποθηκεύω έτσι. Το επόμενο βήμα είναι να πει κάποιος θα πάω και θα χρησιμοποιήσω μια συνάρτηση κατακαιρματισμού, hashing function όπως λέγεται, η οποία για παράδειγμα θα μου παράξει ένα αλφαριθμητικό από το password μου. Αυτό είναι το MD5, είναι το SHA-1, το SHA-256, SHA-512 και το καθεξής. SHA-256 και πάνω τα προηγούμενα σπάσανε. Ναι, από το SHA-1 και το MD5 έχουν, δηλαδή είναι πολύ εύκολες συναρτήσεις να τις σπάσει κάποιος. Ναι. Άρα λοιπόν πας σίγουρα παραπάνω. Αλλά ούτε αυτό είναι αρκετό. Γιατί. Τι θέλεις. Γιατί ουσιαστικά άμα εγώ πάρω το. Θέλεις. Γιατί όμως θέλω αλατάκι. Θέλω αλατάκι σαν το. Ναι, αυτό. Άμα εγώ ουσιαστικά. Χρησιμοποιώ απλά μια συνάντηση κατακαιρματισμού. Αυτό σημαίνει ότι πάντα το 1, 2, 3 σε όσες βάσεις ανά τον κόσμο και αν δημιουργηθεί θα έχει το ίδιο αλαμπουρνέζικο. Ναι. Σωστά, γιατί δεν έχει κάποιο άλλο τυχαίο παράγοντα. Οπότε, αν εγώ βρω το αλαμπουρνέζικο μία φορά και ξέρω ποιο είναι και πάω σε άλλη βάση, θα ισχύει το ίδιο αλαμπουρνέζικο. Άρα, εγώ μπορώ να έχω μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με αλαμπουρνέζικα τα οποία θα ξέρω σε τι password αντιστοιχούν. Άρα, αν βρω κάποιο αλαμπουρνέζικο σε μια άλλη βάση, μπορώ γρήγορα να το αντιστοιχήσω password. Άρα, η προσπάθεια που κάνω εγώ να παράξω λαμπουρνέζικα ισχύει για όλες τις φάσεις του κόσμου. Άρα είναι φθηνό για μένα να πω θα το κάνω. Ωραία. Άρα λοιπόν τι κάνω, θέλω λοιπόν εγώ η βάση μου να είναι πιο ασφαλής από αυτό. Πώς το κάνω αυτό λοιπόν, το επόμενο που θα κάνω είναι να πάω και να βάλω ένα sort όπως λέγεται, ένα αλάτι, δηλαδή να πάω και να βάλω ένα αλφαριθμητικό για παράδειγμα το 1, 2, 3 και μετά το password και όλο αυτό να το βάλω μέσα στην συνάρτηση κατακαιρματισμού. Ωραία. Αυτό που με οδηγεί σε ένα password που άμα για παράδειγμα το δικό μου στο source το sort είναι 1, 2, 3. Και στην βάση του eFood το salt είναι 456. Το αλαμπουρνέζικο του sorcerer θα είναι άχρηστο για τη βάση του eFood. Ακριβώς. Ωραία. Το οποίο αλάτι είναι μοναδικό για κάθε χρήστη. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή αρχικά το επόμενο βήμα είναι να πάω να το κάνω το salt για όλους τους χρήστες. Να πω ότι το salt του sorcerer είναι 1, 2, 3. Ναι. Που σημαίνει τι όμως, πάλι δεν μου αρέσει αυτό. Γιατί άμα εγώ πάρω το salt και ξεκινήσω και βάζω passwords, ουσιαστικά μπορώ να πάω και να λέω: έχει κάποιο στη βάση το 1, 2, 3. Τι κάνω, salt και 1, 2, 3, MD5 ή SHA-256 ή οτιδήποτε χρησιμοποιώ. Select από τη βάση, το βρήκα ή δεν το βρήκα, ξέρω ότι ο χρήστης αυτός έχει αυτό το password. Άρα Ουσιαστικά τι μου κάνει αυτό? Με αφήνει να ψάχνω με μία προσπάθεια όλα τα passwords των χρηστών ταυτόχρονα. Ναι. Άρα θέλω να πάω και να βάλω διαφορετικό salt σε κάθε χρήστη. Ωραία. Το οποίο πώς προκύπτει το salt? Το οποίο το salt είναι τυχαίο. Τυχαίο. Το βγάζει το. Και okay. μετά, αφού το κάνω και αυτό. Δεν μας νοιάζει το salt να το βρει κάποιος, γιατί αν το βρει, είναι πάρα πολύ ακριβό να κάνει όλες τις διασταυρώσεις. Μα το salt είναι φανερό. Δηλαδή είναι username, salt μπορεί να είναι άλλο πεδίο, μπορεί να είναι και μέσω password. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι που κάνουν encode το salt και το αλμπουρνέζικο που λέγαμε πριν, ναι. στο ίδιο αλφαριθμητικό, ας πούμε. Και αυτό μας δίνει το εξής. Εγώ μπορώ κακώς να χρησιμοποιήσω το ίδιο password σε δύο συστήματα. Σωστά. Αλλά αν χακαριστεί το ένα, αυτό το οποίο θα διαβάσει τη βάση του πραγματικό θα είναι διαφορετικό με το άλλο. Σωστά. Άρα. Θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ κάποιος, γνωρίζοντας το αλαμπουρνέζικό μου για το sourceler, να βρει τελικά τον κωδικό μου το πραγματικό. Η πλάκα δεν είναι όμως ότι, πάμε λίγο πίσω, ότι αν όλοι χρησιμοποιούσαν password managers από την αρχή και ήταν όλα τυχαία, στην ουσία το αλάτι θα ήταν άχρηστο. Σωστά. Βασικά μπορεί να ήταν άχρηστο ακόμα και το plain text. Ενώ. Εντάξει, είναι λίγο. Όχι, εντάξει, το plain text είναι πρόβλημα γιατί θα μπορούσε κάποιος μηχανικός μέσα στην εταιρεία να το δει, άμα έχει χρειαζόταν στη βάση και ούτω καθεξής. Αλλά θεωρητικά ακόμα και αυτό θα ήταν άχρηστο άμα έχει password managers. Λοιπόν. Μισό. Ναι. Αφού κάνω και αυτά όμως, τι κάνω? Παίρνω μια πιο δυνατή συνάρτηση. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν συναρτήσεις οι οποίες είναι ειδικά φτιαγμένες για να κατακαιρματίζουν passwords. Ωραίο το SHA-256, ωραίο το SHA-1 ή το MD5. Γενικά δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά όλες αυτές οι συναρτήσεις μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν συναρτήσεις όπως το Bcrypt που τι κάνουν? Είναι φτιαγμένες ώστε να έχουν συγκεκριμένη καθυστέρηση. Είναι αυτό το sorry που πρέπει να κάνεις και πολλές επαναλήψεις. Σωστά, ναι. Δηλαδή το Bcrypt είναι ένας αλγόριθμος που σου λέει ότι το login σου δεν μπορεί να πάρει κάτω από 500 millisecond. Ναι. Εντάξει. Οι χρήστες σου και παραπάνω κύκλους επεξεργαστεί κάθε φορά που κάνει login κάποιος. Αλλά ουσιαστικά μετά η ασφάλεια αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί κάποιος δεν θέλει να κάψει αυτούς τους κύκλους επί όλα τα πιθανά passwords επί για να μπει και να πάρει το password που πάρει για να παραγγείλει από το e-food. Σωστά. Άρα. Recap γρήγορο, ναι. Γιατί νομίζω είπαμε πολλά. Παίρνω τον κωδικό. Ναι. Βάζω το λεγόμενο salt, το οποίο είναι τυχαίο για κάθε χρήστη. Χρησιμοποιώ μια δυνατή συνάρτηση κατακαιρματισμού όπως το Bcrypt. Ναι. Βάζω αρκετές επαναλήψεις και αποθηκεύω μόνο το αλαμπουρνέζικο το οποίο παράγεται στο τέλος. Το οποίο είναι μοναδικό για κάθε χρήστη, για κάθε υπηρεσία. Και το οποίο άμα χρησιμοποιώ κάποιο εργαλείο της προκοπής όπως είναι το Django, όπως είναι το Rails, όπως είναι το WordPress, το κάνει λογικά χωρίς να το Laravel. Ναι, το κάνει χωρίς να το ξέρεις. Καλά. Πες το. Πω, έχω τόσα πολλά. Έλα, πάμε. Και αξιοράφη, μείναμε στις βάσεις. Θα το χαλαρώσουμε λίγο πριν κλείσουμε μετά, αν και ήδη πρέπει να μιλάμε αρκετή ώρα. Αλλά πώς αποθηκεύεις τον κωδικό της Postgres? Είσαι ένας προγραμματιστής, εντάξει. Και φτιάχνεις την εφαρμογή σου. Ωραία. Όχι βασικά πώς αποθηκεύεις, από πού παίρνεις τον κωδικό της Postgres. Η Postgres είναι μια βάση δεδομένων. Εγώ έχω μια εφαρμογή, η εφαρμογή πρέπει να μπορεί να μιλάει στη βάση δεδομένων. Ναι. Για να μιλάει στη βάση δεδομένων, θα έπρεπε να έχει ασφαλή σύνδεση και ένα password για να μιλήσει στη βάση. Ναι. Πώς λοιπόν εγώ δίνω, σαν προγραμματιστής, το password στη βάση? Οι περισσότεροι το έχουν σε ένα αρχιάκι στο σερβερ. Αρχικά δεν το βάζω στον κώδικα. Να ξεκινήσω από εκεί. Ξέχασα αυτό. Δηλαδή το πρώτο βασικό, δεν το βάζω στον κώδικα. Γιατί δεν το βάζω στον κώδικα? Γιατί ουσιαστικά η ασφάλεια της εφαρμογής μου είναι η ίδια με την ασφάλεια του κωδικά μου. Που σημαίνει ότι το GitHub που ξέρει τον κωδικό μου, που σημαίνει ότι όλη η μηχανική συνεδρία ξέρει τον κωδικό μου, που σημαίνει πολλά. Και πέραν όλων είναι και λάθος από άψη λογικής. Είναι σαν να βάζεις τα δεδομένα σου στον κωδικά σου. Σωστά. Συγγνώμη. Άρα αυτό. No go. Φάουλ από τα αποδυτήρια. Δεν είναι. Δηλαδή ξέρεις, μπαίνεις. Το οποίο επίσης το GitHub το βρίσκει πλέον. Φοβερό και αυτό. Δηλαδή, πολλές εφαρμογές στο GitHub πάνε και σκάνε. Ξενέρωσα και μόνο που το έπες τώρα με αυτήν την ιδέα. Ωραία, άρα δεν το βάζω εκεί. Το επόμενο είναι ή το βάζω σε ένα αρχιάκι ή το βάζω στο λεγόμενο environment. Ναι. Να πάμε εκεί ή όχι? Πάμε. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Πάω στο server τον οποίο ουσιαστικά κάνω deploy την εφαρμογή μου. Λέω ότι το αρχιάκι /password/mydatabase password θα περιέχει πάντα τον κωδικό. Ωραία. Και ξέρει η εφαρμογή μου θα ψάχνει εκεί πέρα το τέτοιο. Αυτό μου αρέσει. Θεωρώ ότι είναι OK. Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι, ρε παιδί μου, ένα normal μαγαζί, να το πω έτσι, ένα μικρό μαγαζί και αυτά, είναι μια χαρά. Δεν έχεις συχνά deployments, δεν έχεις πολλούς ανθρώπους που μπαίνουν στο server. Αυτοί που μπαίνουν στο server είναι και αυτοί που κάνουν develop την εφαρμογή, αλλά έχουν και την ευθύνη του system, ολόκληρο κλπ. Το environment είναι λίγο χειρότερο για μένα. Γιατί άμα. Τι είναι το environment? Το environment τι είναι? Ωραία. Ουσιαστικά κάθε διεργασία, κάθε process που τρέχει σε ένα server. Έχει κάποια key value pairs, δηλαδή κάποιες τιμές με κλειδί και τιμή, που ουσιαστικά μπορεί να πάει και να τις διαβάζει. Αυτό θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Το πιο απλό που συνήθως είναι η γλώσσα του συστήματος, για παράδειγμα. Ναι. Τι είναι ελληνικά, είναι αγγλικά, είναι κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Ή αν έχω ώρα σε UTC ή αν έχω ώρα σε τοπική ώρα Ελλάδος, ναι, κάτι άλλο. Ωραία. Αυτές οι τιμές λοιπόν, εγώ μπορώ να πάω και να βάλω έξτρα τιμές εκεί πέρα. Και άρα και να πάω και να πω ότι έχω μια τιμή που λέγεται database password και εκεί πέρα βάζω το password της εφαρμογής μου. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί ουσιαστικά πάει και μπαίνει μαζί με την εφαρμογή μου στο σύστημα. Γενικά δουλεύει καλά, αλλά εμένα δεν μου αρέσει πολύ. Γιατί δεν μου αρέσει πολύ? Γιατί αν χρησιμοποιώ ένα άλλο σύστημα όπως το Sentry, το οποίο μαζεύει, κάνει error reporting, δηλαδή άμα σκάσει η εφαρμογή μου, μου στέλνει ένα πληροφορίες και μου λέει Αντώνη, έσκασε η εφαρμογή σου, να η γραμμή που έσκασε, φτιάξε το bug. Για να με βοηθήσει το σύστημα αυτό, πάει και μαζεύει και το environment. Ναι. Και guess what? Το password κυκλοφορεί στο σύμπαν. Ναι. Οπότε στην ουσία αυτό δεν είναι τεχνικό θέμα του environment, αλλά είναι πώς αντιμετωπίζουν τρίτη το environment. Σωστά. Ότι όποιος θέλει να δει. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα όπως το Sentry που θέλουν, μαζεύουν πληροφορίες για το τι πάει στο σύστημά σου, τι πήγε στραβά και τα συναφή. Αυτοί θέλουν να σου βοηθήσουν να λύσεις προβλήματα. Οπότε σου δίνουν τα environment variables να δεις ποια είναι. Γιατί έσκασε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Οπότε μέσα σε αυτά, άμα βρίσκονται και μυστικά που δεν, τα environment variables ξεκίνησαν για άσχετους λόγους. Τι γλώσσα έχω, πόσο μεγάλο είναι το terminal της οθόνης, τέτοια πράγματα. Σωστά. Δεν ξεκίνησαν για να αποθηκεύεις μυστικά. Ναι. Αλλά. Κακή παρενέργεια. Ναι, είναι κακή παρενέργεια, αλλά δεν είναι απαραίτητο ούτε κάποιος να σου πει γιατί το κάνεις αυτό, δεν είσαι καλός προγραμματιστής. Ναι. Απλά αν μπορώ να το αποφύγω, θα το αποφύγω. Γενικά τα μυστικά θεωρώ ότι πρέπει να είναι σε αρχεία. Περίπου. Ναι. Όχι σε αρχεία ακριβώς. Θα πάω στο επόμενο, γιατί νομίζω ότι ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου. Αλλά θα ήθελα να είναι σε αρχεία και σε συγκεκριμένο directory. Όχι χήμα στο σύστημα. /run/secrets. Εγώ τα βάζω εκεί. Γιατί τα βάζουν εκεί τα συστήματα για containers που χρησιμοποιούμε. Αλλά γιατί θέλω να είναι συγκεκριμένο directory? Γιατί είναι πολύ εύκολο να καταλάβω γρήγορα αν κάτι είναι μυστικό ή όχι. Άρα στο environment μπορεί για παράδειγμα να έχω ένα configuration που να λέει είναι σύστημα production ή είναι σύστημα staging, ξέρω εγώ. Είναι για το eFood, είναι για μια άλλη χώρα, για παράδειγμα, της ίδιας πλατφόρμας. Άρα με βοηθάει να κάνω γρήγορο configuration για να καταλάβω, ξέρεις τι, πήρα το environment, είδα ότι τρέχω με περιβάλλον eFood, ενώ θα πρέπει να τρέχω με περιβάλλον, ξέρω εγώ, μιας άλλης χώρας. Γι' αυτό σκάει η εφαρμογή μου, γιατί είναι configuration λάθος, είναι configured πλάμα. Άμα όμως δω ότι κάτι είναι secret, δεν θέλω αυτό να το μοιράσω και να πάω από φέρε μου το secret να δω αν είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή, καλά, ξεκάθαρα. Είναι καθαρά θέμα διαχείρισης. Δεν είναι θέμα ότι είναι πιο ασφαλές. Είναι θέμα διαχείρισης των μυστικών εκεί πέρα. Ναι. Και το επόμενο είναι να χρησιμοποιήσω ένα σύστημα το οποίο μου μοιράζει μυστικά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Το Vault. Τι είναι το Vault? Λοιπόν, το Vault, παιδιά, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι φτιαγμένο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Να κρατάει μυστικά για βάση δεδομένων, για συστήματα και τέτοια πράγματα. Ο σκοπός του Vault είναι να μην ξέρει κανένας εύκολα ποιο είναι το password για να μπει στη βάση δεδομένων, εκτός από το πρόγραμμα. Αυτό καθεαυτό. Σωστά. Το οποίο πώς λειτουργεί, αυτό το Vault είναι ένα κατανεμμένο σύστημα. Πρέπει να τρέχει σε πολλούς υπολογιστές. Έχει την πληροφορία παντού, τη μοιράζει, την κρύβει. Άμα του πεις ότι εδώ χρησιμοποιώ, για παράδειγμα, θέλω να συνδεθώ με Postgres, φροντίζει αυτό και αλλάζει τις κρυπτογραφίες κάθε κάμποζα του password, έτσι ώστε αν κάποιος το κλέψει κάποτε να βρει μόνο συγκεκριμένα δεδομένα. Τέλος πάντων, είναι πολύπλοκο σύστημα. Το χρησιμοποιούν εταιρείες όπως η Visa το Vault. Και θυμάμαι, δεν θα πω πολλά, αλλά θυμάμαι επειδή είχε έρθει ο Μαν εδώ στο DevOps Meetup που είχε γίνει κάποτε, μας είχε πει ότι αν το χρησιμοποιήσεις πλήρως το Vault σωστά, το master password για να το ξεκλειδώσει, επειδή το Vault είναι ένας password manager, αλλά για συστήματα, για ανθρώπους. Σωστά. Αυτό δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, το master password σπάει σε 7 σημεία. Σε όσα σημεία θες. Αυτό είναι και το τέλειο, είναι ότι σπάει σε 7 σημεία, τα οποία είναι το καθένα σε ένα χρηματοκιβώτιο ενός φυσικού προσώπου. Ναι. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό μιλάμε ότι είναι άμα τρέχεις εταιρείες τύπου αυτό που είπαμε, Visa, καμία τράπεζα. Ουσιαστικά υπάρχουν αλγόριθμοι. Μην το κάνετε για το e-shop σας. Ναι, προφανώς, δηλαδή υπάρχουν κάποια όρια στο πόσο μακριά θα πας. Αλλά ναι, βασικά γι' αυτό να κάνω ένα λίγο traceback. Υπάρχουν αλγόριθμοι όπου μπορείς ένα κωδικό, ένα μυστικό, να το σπάσεις σε νη μέρη και να χρειάζεται τα μία από αυτά για να το ξεκλειδώσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έστω ότι εγώ και ο Πάρης έχουμε κάτι πολύ σημαντικό σαν μυστικό. Και θέλουμε να μην μπορεί ο Πάρης χωρίς τη δικιά μου συγκατάθεση να πάει και να το χρησιμοποιήσει. Άρα, άμα κάποιος κλέψει τον Πάρη, για παράδειγμα, ή τον απειλήσει και του πει φέρε μου το μυστικό σου, να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό αυτόνομα. Αλλά άμα εμείς οι δύο ενώσουμε τα μυστικά μας, να μπορούμε να το κάνουμε. Και θέλουμε, άμα για κάποιο λόγο ο Πάρης εξαφανιστεί από το σύμπαν, να μπορώ εγώ πάλι να έχω ένα πολύ πιο δύσκολο backup plan να το κάνω. Άρα τι κάνεις, παίρνεις, σπάς το password σε 3 σημεία και χρειάζεσαι απαραίτητα 2 από αυτά για να το ξεκλειδώσεις. Βάζεις το ένα σημείο για παράδειγμα στην τράπεζα με αποκλειστική πρόσβαση του Πάρη και του Αντώνη ή δεν ξέρω κι εγώ με κάποιο τέτοιο. Το ένα το κρατάει ο Πάρης, το άλλο το κρατάω εγώ. Άρα, εγώ και ο Πάρης μπορούμε εύκολα όταν είμαστε μαζί να ενώσουμε τα μυστικά μας και να παράξουμε τον κωδικό για να ξεκλειδώσουμε το Vault ή την οποιαδήποτε υπηρεσία χρειάζεται. Ενώ, άμα για παράδειγμα, εγώ εξαφανιστώ, ο Πάρης μπορεί να πάει στην τράπεζα, να πει ότι Αντώνης εξαφανίστηκε, να πάρει το έξτρα μυστικό που έχει μείνει από εκεί πέρα και με αυτό να το ενώσει και να παράξει το μυστικό που χρειάζεται για να ξεκλειδώσει. Άρα, υποθέτω με αυτόν τον τρόπο. Άρα, έχεις μια ομάδα από 5 system administrators. Λες ότι εγώ θέλω τουλάχιστον οι 3 να έχουν δώσει συγκατάθεση. Σπάς το μυστικό στα 5, μοιράζεις το καθένα τα κομμάτια του και πρέπει οι 3 να συνεννοηθούν για να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν το Vault. Προχωρημένα πράγματα. Αυτά προφανώς είναι για το. Δηλαδή τώρα έχουμε πάει σε μια. Αυτό είναι το top 10%, ξέρω εγώ, στη. Ναι. Καλύτερη των περιπτώσεων. Θεωρώ το πιο βασικό είναι μη βάλεις τα μυστικά στον κώδικα. Αυτό δεν δικαιολογείται για κανέναν. Ναι. Βάλ τα μυστικά σου σε ένα σημείο και διαχειρίζεις τα σωστά. Πιο πολύ διαχείριση είναι που έχει σημασία. Και μετά, άμα έχεις πολύ μεγάλο θέμα ασφαλείας, βάλ το Vault. Μπορεί για παράδειγμα να σου λέει ότι πάρει ένα database password που ισχύει για μια ώρα και κάθε μια ώρα να το κάνεις refresh. Άρα, άμα το πάρει κάποιος, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αύριο και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μετά πας σε καθαρά πολιτικές όπως θα το χρησιμοποιήσεις. Ναι, ξεκάθαρα. Αλλά το βασικότερο, μην το βάλεις στον κώδικα. Δηλαδή. Ναι, νομίζω αυτό. Είναι και αυτό αυτόν γκολ όπως πριν. Αυτόν γκολ, μεγάλο. Αυτά που λες. Και για το χαλάρωμα, ποιο ήταν. Μπράβο. Έλα, πάμε για το χαλάρωμα για να το κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι είμαστε πάλι. Λοιπόν, είμαστε ζόρικα. Καταρχάς θα κάνουμε τώρα ένα Ξεκάτ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με το τελευταίο θέμα. Άντε, πάμε με το τελευταίο. Αυτό το podcast έχει κρατήσει αρκετή ώρα. Αλλά είναι μεγάλο, να σου πω το security είναι μεγάλο θέμα. Εγώ νομίζω ότι έχω άλλα 100 πράγματα να πω, έτσι, να ξέρεις. Και εγώ πάρα πολλά, αλλά θέλω γνώμη για VPNs. Λοιπόν, τα VPN θεωρώ. Καταρχάς τα VPN by default έχουν ένα untrusted certificate. Δηλαδή ένα πιστοποιητικό στο οποίο συνδέεσαι και κανείς δεν έχει ασχοληθεί να το σετάρει με σωστό τρόπο, άρα είναι μούφα. Δηλαδή ξεκινάς, βάζω στον άλλον να πει κάνεις trust αυτό το certificate το οποίο δεν μπορείς να κάνεις. Το οποίο είναι untrusted. Άρα λοιπόν by default μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να συνδέεται σε ένα VPN, να έχει κάποιο network interference, δηλαδή να έχει μπει κάποιο στη μέση του δικτύου για κάποιο λόγο εκείνη τη στιγμή, να πατήσει trust γιατί πάντα πατάει trust και κανείς δεν βλέπει το certificate το οποίο είναι μπροστά του και να σου πάρει τους κωδικούς. Κατά δεύτερον. Πέρα από αυτό. Ναι, συγγνώμη. Πες. Δεν μ' αρέσει το VPN. Πρόσεξε να δεις. Όσα VPN έχουν χρησιμοποιήσει είναι τεχνολογίες οι οποίες χρειάζονται ένα έξτρα πρόγραμμα να μπει στο λειτουργικό σύστημα. Αν θυμάμαι καλά, τόσο τα Mac όσο και τα Windows υποστηρίζουν IPsec. Σωστά. Το οποίο νομίζω είναι αυτό το οποίο είχα δει να είναι κοινό και στα δύο. Mm-hmm. Με το που εσύ απαιτεί σε κάποιον να βάλει κάτι, ειδικά κάτι το οποίο είναι γραμμένο σε Java, ανοίγεις κενά ασφαλείας στον υπολογιστή αυτού του ανθρώπου, επειδή πρέπει να βάλει ένα έξτρα πρόγραμμα. Γενικά τα VPNs δεν τα κατάλαβα ποτέ. Καταλαβαίνω, αισθάνεσαι περίεργα, θέλεις να συνδέεται μόνο από την IP του γραφείου. Βάλε ο άλλος να κάνει sage για παράδειγμα μόνο με ένα κλειδί και να μην έχει password. Χρησιμοποίησε. Πώς λέγονται. Αυτά τα κατάλληλα αυτές τις υπηρεσίες για authentication. Ναι, δηλαδή. Όλα από ένα σημείο tag, τον κόβεις με τη μία, τον άλλον μετά, άμα θες να μην έχει πρόσβαση και έχασε πρόσβαση στα πάντα. Θέλω να βγω το κινητό μου να δω ένα dashboard και δεν μπορώ. Είμαι στον δρόμο, η εφαρμογή μου έχει πρόβλημα, θέλω να μπορώ να δω ένα dashboard και δεν μπορώ. VPN. Σχετικά με το πρώτο, τι είπαμε, να κάνεις updates. Ναι. Πρέπει να κάνεις update και το πρόγραμμα του VPN. Ποιος το κάνει? Τόσο τον server όσο και τον client. Γιατί κάνει κάποιο update το VPN του? Όχι. Θεωρώ όχι, αλλά εγώ σου λέω ότι το κάνει. Είμαστε μια εταιρεία με μία άτομα. Ξαφνικά, για ένα σύστημα, σε αντίθεση με το software, βλέπε, τρέχω ένα web server, θέλεις νίκη ένα update. Πόσο χρόνο χρειάζεσαι μέχρι το τελευταίο να κάνει update για να είναι το σύστημα ασφαλές? Ακριβώς. Δεν ξέρω, γενικά VPN δεν πολύ. Ρε παιδί μου, έχει νόημα το VPN. Έχει νόημα. Εντάξει. Όλα έχουν νόημα να τα κάνεις σωστά. Έχει νόημα να το κάνεις σωστά αυτό το πράγμα. Αν δεν το κάνεις σωστά, ανοίγεις κενά ασφαλείας. Έχω λάθος? Όχι, δεν είναι. Φλιπάρω λίγο με αυτά, να ξέρεις. Κοίτα, καταλαβαίνω το VPN. Καταλαβαίνω το άγχος. Νομίζω ότι, δηλαδή, σου λέει ο άλλος, θέλω να βάλω VPN και μετά το master password για να μπει στο administration είναι 1, 2, 3, ξέρω εγώ. Μπράβο. Ή στέλνουμε passwords στο Slack. Τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μεγάλο θέμα η ασφάλεια. Και σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα επεισόδιο με κάποιον ο οποίος είναι πιο ειδικός από εμάς και να μας πει κι άλλα πράγματα. Θα κάνουμε. Και νομίζω το ξέρω. Ξέρω και εγώ πολλούς. Αλλά υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και είναι εύκολα. Δηλαδή, εγώ θέλω να μείνω εκεί. Μην την πατήσεις από πράγματα τα οποία μπορούν να λυθούν απλά. Αυτό, τίποτα άλλο. Ναι. Άμα κάποιος βάλει κόπο να σε χακάρει και σε χακάρει, μπράβο, είσαι σημαντικός για να μπει όλα στον κόπο. Ναι. Μη σε χακάρει κατά λάθος. Ή μη σε χακάρει κάποιο πρόγραμμα. Ναι, δηλαδή. Είναι κρίμα. Ένα μη νοήμων. Ένα σκριπτάκι σε χάκαρε. Μια ύπαρξη τέλος πάντων η οποία δεν έχει νοημοσύνη, ναι, να σε χακάρει. Κρίμα. Είναι κρίμα. Δεν ξέρω αυτό. Σίγουρα έχει κι άλλα. Το θέμα έχει πολύ ψωμί. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ αγχωτικό, δύσκολο. Όλοι μας έχουμε περάσει. Δηλαδή και εμείς έχουμε περάσει hacking. Εντάξει, φίλε, εμείς τρέχαμε και τρέχουμε. Κώδικα χρηστών τον έναν δίπλα στον άλλον και στον δικό μας. Είναι ζώρικο, είναι άσχημο. Το συναίσθημα που έχει εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ άσχημο. Yeah. Δηλαδή να μπει ο άλλος στο σερβι, να ξέρει ότι. Να πρέπει να βρει τα μούτρα, να πει στου πελάτε ότι ξέρει τι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Να δει αυτό το αρχείο /etc/hacked.txt. Ναι, μόλις το δει αυτό είναι. Είναι ζώρικο. Μην την πατήσει για. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι ασφαλής. Όπως και σπίτι σου, ρε παιδί μου, για παράδειγμα. Και προσπαθώ να κλείσω, αν και δεν μπορούμε τίποτα. Δηλαδή, σπίτι σου λέει ο άλλος. Άμα θέλει ο άλλος να μπει, ο κλέφτης θα μπει. Μπράβο. Μπορεί όμως να φροντίσει να έχει αρκετά μέτρα ασφαλείας ώστε. Άμα δεν θέλει απαραίτητα να μπει σε σένα και θέλει να μπει κάπου, να μην μπει σε σένα. Ναι. Είναι αυτό. Αυτό είναι. Άμα δεν θέλει να μπει σε σένα συγκεκριμένα και θέλει, ναι, να μπει κάπου, ας μην μπει σε σένα. Σου λέει ο άλλος. Άμα θέλει να μπει ο άλλος, δεν θα μπει από το παράθυρο. Ναι, θα μπει. Μπορείς να τον κάνεις να μην είσαι η πρώτη επιλογή, άμα έχει άλλες, ναι, 5 επιλογές. Πάνω σε αυτό υπάρχει μια ωραία ταινία που έχω δει. Νομίζω ότι αυτή έχει επηρεαστεί πολύ στο Mr. Robot αισθητικά. Okay. Αυτή η ταινία είναι γερμανική, λέγεται Kein System ist Sicher. Κανένα σύστημα που την είπε ένας ξαδερφός μου. Ο οποίος είναι γιατρός κιόλας, δεν κάνει πληροφορικάριος. Έχει και αγγλικό τίτλο, λέγεται Who am I, όπως η εντολή στο Linux. Okay. Λοιπόν, αλλά στα αγγλικά λέγεται Kein System ist Sicher. Το οποίο σημαίνει κανένα σύστημα δεν είναι ασφαλές. Okay. Και είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Τέλεια. Εντάξει, δεν είναι πληροφορική τόσο, εντάξει, είναι ταινία, αλλά ναι. Αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να το ξαναπώ, ναι, το είπα 3 φορές ήδη. Μη σε χακάρει πρόγραμμα, αν μπορεί να χακάρει κάποιον άλλον, μην του δώσει παιδί μου τυράκι να χακάρει εσένα. Σε φούντωσα αυτή τη φορά, κοίτα, επειδή έχω πονέσει, επειδή έχω κάνει κι εγώ λάθη, και όλοι θα κάνουν λάθη και δεν έχει σημασία αυτό. Πάντα θα κάνεις λάθη. Αν μπορείς, ρε παιδί μου, να γλιτώσεις, ναι, μια φορά, πάθε τη μια φορά λιγότερη. Τέλεια. Οπότε. Spotify. Ναι. Apple Podcasts. Μπράβο. Google Podcasts. Τέλεια. YouTube. Τέλεια. Μαθηματάκι φοβερό. Ναι. Έρχεται CORS. Next week. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Κάνω και guess ότι είμαστε στα 30 λεπτά και έχουμε περάσει την ώρα. Ελασίδες, κλέβεις, αλλά για πες. Δεν λέω. Εντάξει, εγώ το είδα, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Την επόμενη εβδομάδα τα λέμε και με course και με επεισόδιο. Και course και επεισόδιο. Λοιπόν, τα πάμε. Bye.